Όλια Παμπουκίδου, θεραπεύτρια παιχνιδιού, παιδιών με αναπηρία, μουσικοθεραπεία και στην τρίτη ηλικία. Η μουσικοθεραπεία λοιπόν μπορεί να αντικαταστήσει την παραδοσιακή θεραπεία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ε, δεν τίθεται θέμα εάν η μία μπορεί να αντικαταστήσει την άλλη. Πάντως πρόκειται για μια συμπληρωματική μορφή θεραπείας που μπορεί κάποιο να διαλέξει αν του ταιριάζει ή όχι να τη δοκιμάσει και ανάλογα με το αν κουμπώνει ή όχι με τον θεραπευτή γιατί όλα γίνονται μέσα σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο τότε να συνεχίσει ή να διαλέξει κάτι άλλο που θα του άρεσε. Γιατί και η επιλογή του θεραπευτή επίση είναι πολύ σημαντική. Ακριβώ. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να αποθαρρύνονται ακριβώ γιατί δεν έχουν διαλέξει τον άνθρωπο αυτόν ακριβώς, που του ταιριάζει. Ακριβώ. Θεωρείτε ότι στην Ελλάδα είναι εξοικειωμένοι οι άνθρωποι με τη μουσικοθεραπεία, ε, Θεωρώ ότι έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα τα τελευταία χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι στην Ευρώπη και γενικότερα ήταν πολύ πιο ευρέω γνωστοί. Αλλά τα τελευταία χρόνια και με τι σπουδέ που έχουν αυξηθεί στη χώρα μα, έχει ανοίξει κάπω ο κλάδο. Αρχίζουμε να το αγκαλιάζουμε περισσότερο. Πολύ σημαντικό, ειδικά για μένα που είναι και οι δύο ιδιότητέ μου και τη μουσική και τη ψυχολογία. Ναι, ναι, ε, να πούμε ότι εγώ μεταφέρω εδώ τι ερωτήσει του κόσμου. Ε, ρωτάνε λοιπόν εδώ κάτι το οποίο έχει να κάνει με τα είδη τη μουσική. Κάτι που και εμά ω καλλιτέχνε μα φέρνει πάντα σε μια έτσι περίεργη θέση, γιατί δεν είναι σαφή ούτω ή άλλω τα όρια. Η μουσική είναι μία, δεν μπορεί εύκολα να την διαχωρίσει, αλλά υπάρχουν ακριβώς. και αυτέ οι κατηγορίε που είναι για να συνόμαστε μεταξύ μα την ουσία. Αναρωτιότερα λοιπόν εδώ εύλογα ε, αν. Υπάρχουν κάποια είδη και στη μουσικοθεραπεία. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα είδη μουσική, συγκεκριμένα είδη χωρίς μουσικής, τα οποία ε, μπορούν να εκφράσουν. π.χ. η ρόκου μουσική, το θυμό, όπω μα λένε εδώ ή κάτι τέτοιο. Ε, η αλήθεια είναι ότι σίγουρα μπορεί να υπάρχουν έρευνε, οι οποίε μα δείχνουν ότι. Ε, κάποια συγκεκριμένη μουσική, όπω για παράδειγμα το Mozart Effect στα παιδιά, πώ μπορεί να τα βοηθήσει να αναπτυχθούν, οι έρευνε που έχουν γίνει σε λουλούδια, ότι η κλασική μουσική βοηθάει περισσότερο από τη ροκ. Ωστόσο, στη μουσικοθεραπεία, ακριβώ επειδή έχουμε τον άνθρωπο απέναντί μα που μα ενδιαφέρει και λέγουμε μουσική με αυτόν. Άρα, ανάλογα με την κουλτούρα του, με τη διάθεσή του, μπορεί για παράδειγμα εμένα η ροκ μουσική να μου προσφέρει ένα boost και μια ενέργεια, ενώ σε κάποιον άλλον μπορεί να προσφέρει άγχο. Οπότε εξαρτάται πάρα πολύ και από τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου και την καταγωγή του, τις ρίζες του. Πολύ σωστό. Mm -hmm. Άλλωστε, όπω και σαν ακροατέ, μπορεί και την μία μέρα να θέλουμε να ακούσουμε κάτι. Ακριβώς. Και την μια Την μέρα κάτι άλλο. Ακριβώ, ακριβώ. Αυτό το ίδιο ισχύει για εμά που είμαστε δημιουργοί. Μπορεί να γράφουμε πράγματα που είναι τερόκλητα μεταξύ του, ανάλογα με την ε, διάθεσή μα. Πώ είμαστε, ναι. Οπότε συνδέονται και με τι μνήμε μα όλα αυτά. Στη μουσικοθεραπεία μπορεί να παίζει ρόλο κάτι το οποίο κάποιο μπορεί να έχει συνδέσει με κάποια προσωπική του ανάμνηση. Ακριβώ και γι' αυτό το λόγο πολλέ φορέ βλέπουμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα και στην τρίτη ηλικία. Ε, όχι μόνο στο κομμάτι τη άνοια, γιατί πολλέ φορέ μπορεί να βοηθήσει του ανθρώπου να θυμηθούν πράγματα που δεν θα μπορούσαν να το κάνουν μέσα από τη συζήτηση λεκτικά. Και γενικότερα απαλύνει από τον πόνο ή από τη μοναξιά που μπορεί να βιώνουν οι συναισθήματα τη της ηλικία που βρίσκονται. Είναι πολύ βοηθητική σε αυτή την περίοδο. Και γι' αυτό υπάρχουν και πάρα πολλά συγκινητικά βίντεο που έχουν απήχηση πολύ και... μεγάλη και στο ίντερνετ. Ακριβώς, internet, ακριβώς. Με ανθρώπους ε, μεγαλύτερη ηλικία που μπορεί ενώ έχουν άνοια να θυμούνται, ε, να, τρα, να και τραγουδήσουν. Ταυτιζόμαστε ναι, και ταυτιζόμαστε και πολύ με αυτό, γιατί βλέπουμε τους αυτούς μας μεγαλύτερους, βλέπουμε τις οικογένειές μας, τις ρίζες μας, τους παππούδες μας, οπότε ναι. Ακριβώς. Για να κλείσουμε λοιπόν, πώ ε, πώς μπορεί κάποιος να γίνει μουσικοθεραπευτής, κάποιο άνθρωπο που απλά ασχολείται με τη μουσική, θα μπορούσε ίσω με κάποια έτσι έξτρα ειδική εκπαίδευση να έχει και σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι για να γίνει κάποιο μουσικοθεραπευτή χρειάζεται τόσο γνώση στην ψυχολογία και στη μουσική. Το καλό είναι ότι υπάρχουν τόσο bachelor, τα οποία μπορούν να σε κάνουν επιστοποιημένο μουσικοθεραπευτή, αλλά και μεταπτυχιακά το θετικό αυτή τη στιγμή είναι ότι στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αυτή τη στιγμή τα τελευταία πέντε χρόνια, λειτουργεί το πρώτο μεταπτυχιακό αναγνωρισμένο στην Ελλάδα. Το οποίο είναι πάρα πολύ χαρμόσυνο γεγονό, γιατί ανοίγει ουσιαστικά τον κλάδο και επίσημα στη χώρα μα για να βγουν οι νέοι θεραπευτέ και να εργαστούν και να δείξουμε τη δουλειά μα πάνω σε αυτό. Αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο και ακριβώς, για το μέλλον. Και κάπω έτσι νομίζω ότι είναι όμορφο να κλείσουμε και την κουβέντα μα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.